Και φαντάζομαι θέλει και ο προπονητής του Ηρακλή μαζί με τους αθλητές του, ο κύριος Γιάννης Ορφανός, να το ζήσει αυτό το ταξίδι, πέρα από το πραγματικό ταξίδι που θα γίνει αύριο νωρίς το πρωί. Και το ταξίδι σε εισαγωγικά, coach, καλησπέρα και καλή εβδομάδα από την ώρα Γιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, ήταν και ένα στόχος που είχαμε θέσει με τον πρόεδρο της ομάδας, ότι να καταφέρουμε να βγάλουμε πάλι την ομάδα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ο στόχος επετεύχθη και επετεύχθη, θα έλεγα, και δύσκολα, γιατί γίνεται και μέσα από μια οικονομική εξυγίαση που γίνεται παράλληλα στο σωματείο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πόσο δύσκολο είναι η δουλειά η δικιά μας και της διοίκησης αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό θέλει και όλη η προσπάθεια στήριξη, και στο παιχνίδι το εντός θέλουμε τη στήριξη όλου του κόσμου. Το Αγίου Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλουμε τη στήριξη και την αγωνιστική και την οικονομική, βέβαια. Mm-hmm. Όταν αναλάβατε προπονητής πρώτος στον Ηρακλή, γιατί όσοι δεν το θυμούνται, ο Γιάννης Ορφανός ήταν δίπλα στον κύριο Χρήστο Πάτρα και μετά την λύση συνεργασίας παρέμεινε πρώτος προπονητής, τότε ο Ηρακλής είχε στόχο την παραμονή και τίποτα άλλο. Και... νομίζω, όχι, είχε στόχο. Νομίζω ότι είχαμε στόχο να μπούμε στα play out. Σωστά. Σωστά. Στα play out, τελικά καταφέραμε να τα αποφύγουμε. Και όλα να αποφύγει τον υποβιβασμό. Ναι, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Και πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να βλέπουμε τελικό κυπέλλου, να βλέπουμε Ευρώπη με Μπενφίκα, να βλέπουμε την ομάδα στην τετράδα και να ανεβαίνει επίπεδο. Γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη, εκτός κι αν έχει κάποιος τα εκατομμύρια του Αμπράμοβιτς, εκεί μιλάμε διαφορετικά. Αλλά από τη μια στιγμή στην άλλη δεν μπορούμε να έχουμε τρελές απαιτήσεις. Το λέω και αυτό υπάρχει... για να θυμίσω λίγο για τη διαδρομή που έγινε τα τελευταία 3 χρόνια. Έτσι. Ακριβώς. Και το σημαντικό είναι ότι παράλληλα γίνεται και μια άλλη διαδρομή που είπα πριν, η οικονομική εξυγίανση. Σωστά. Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος έχει καταφέρει και έχει διακανονίσει, έχει ξεχρεώσει ένα τεράστιο κομμάτι. Και παράλληλα κάθε χρόνο βάζει καινούριους στόχους και βάζει και ψηλά τον πύχη. Ξεκινήσαμε να σώσουμε την ομάδα εκεί που δεν το πίστευε κανένας ότι θα σωθεί. Τελικά έγινε. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε τον Ηρακλή να τον βλέπουμε να ξαναπαίζει στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Άσχετα με το τι θα συμβεί, άσχετα με το παιχνίδι της Μπενφίκα, που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Κέρδισε δηλαδή τον Παφιακό με την Κύπρο, πέρασε πολύ εύκολα τον πρώτο γύρο. Είναι μια ομάδα η οποία στο πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι πρώτη. Διαθέτει 6 ξένους παίκτες, ξένο προπονητή. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Πάμε εμείς στο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να φέρουμε, αν μπορέσουμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα τέτοιο, το οποίο θα μας επιτρέψει εντός έδρας να έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Εντάξει. Υπάρχει και το χρυσό set coach, μην το ξεχνάμε. Εννοώ ότι όλα μπορούν να συμβούν. Όλα μπορούν ακριβώς, ακριβώς. Ξέρουμε ότι το 3-2 είναι ένα αποτέλεσμα πολύ θετικό. Μακάρι αυτή τη στιγμή τα 3-2 που φέρουμε να τα φέρουμε και έξω στην Ευρώπη. Εδώ δεν θα μας πειράξει, όχι. Εδώ θα μας πειράξει. Δεν θα μας πειράξει τόσο, γιατί η αλήθεια είναι λίγο κάπου στη μέση για το 3-2 τελικά και θα το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά για να ολοκληρώσουμε μετά της Ευρώπης, γιατί αυτός είναι ο άμεσος στόχος χρονικά. Τα προβλήματα που έχει η ομάδα, που είχε και με την Κομωτινή, που είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια, σας ανησυχούν πολύ για το μάτς της Τετάρτης με τον Μπρούσαλη, με τον Κλίντι, με τον Ντίνα, με τον Μούχλια, με το Φέργκισον που είχε πιο πριν, με τον Αρμενάκη. Με τον Αρμενάκη. Ποιο να πρωτοπώ, δηλαδή ο εορτάζων Στέλιος Ναυροζίδης έχει πάρα πολύ δουλειά και χρόνια του πολλά να του ξαναπούμε. Καταρχάς θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κάνει μια τρομερή δουλειά, κάνει μια τρομερή προσπάθεια και καταφέρνει, και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Το ότι παίζουν αυτοί οι αθλητές είναι γιατί ο Στέλιος ο Ναυροζίδης δίνει το 100% στην ομάδα και φέρνει σε τέτοια κατάσταση τους αθλητές έτσι ώστε να μπορέσουν να αγωνιστούν και του αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι από πίσω οι οποίοι δεν φαίνονται τόσο πολύ όσο φαίνονται οι αθλητές, όσο φαίνονται οι προπονητές, αλλά που πραγματικά δουλεύουν και προσφέρουν πάρα πολλά σε αυτή την ομάδα. Και ένας από αυτούς είναι ο Στέλιος Ναυροζίδης. Χρόνια πολλά και στο Στέλιο Τζιουμάκα να πούμε, αν ξεχνάω κάποιον να, βέβαια, να μου βέβαια το πείτε. Αλλά για να ολοκληρώσω λίγο, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Είναι σοβαρά, απλώς δεν βγαίνουμε να τα πούμε, δεν χρειάζεται.
ξέρουν, αυτοί που ξέρουν τα ξέρουν. Οι πολλοί παίκτες παίζουν σε κάθε αγώνα, 2 και 3 παίκτες παίζουν με ενέσεις. Τελειώνουν τη θεραπεία και μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι κατευθείαν, στο ζέσταμα. Εντάξει, αυτό με ανησυχεί γιατί όταν παίζει ο αθλητής στα όρια του είναι επικίνδυνο να τον χάσεις παραπάνω, ναι. Να τον χάσεις κιόλας τον αθλητή. Αυτό είναι που εμένα περισσότερο με ενοχλεί, γιατί ξέρω ότι τα παιδιά από την ώρα που μπαίνουν μέσα είναι μαχητές όλοι. Είναι μαχητές. Ξέρω ότι θα αψηφίσουν τον πόνο και θα δώσουν το παραπάνω. Αλλά σε αυτό το παραπάνω που δίνεις, εκεί είναι ο προβληματισμός μου, ότι μπορεί να έρθει μια υποτροπή στον τραυματισμό τους και να τους χάσουμε και να μείνουν έξω για περισσότερο καιρό. Mm-hmm. Και οπότε αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια και τα παιχνίδια και τέτοια ένταση παιχνίδια, παιχνίδια που λήγουν 3-2, ευτυχώς το τελευταίο παιχνίδι έληξε 3-0, ήμασταν πολύ πιο συγκεντρωμένοι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξεκουραστεί η ομάδα και να ηρεμήσουν λίγο οι αθλητές από τους τραυματισμούς τους. Γιατί όταν μιλάμε για τραυματισμό, δεν μιλάμε για ξεκούραση, μιλάμε για ηρεμία του σώματος πλέον. Ναι, για να και χαλαρώσει όσο μπορεί. Αν μπορεί να γίνει αντιληπτό αυτό που λέω. Φυσικά, φυσικά, και μου δίνει ευκαιρία να ρωτήσω αν τελικά ο βασικός λόγος που η ομάδα έχανε τις δυνάμεις της, υπήρχε κάτι άλλο, αυτό που λέμε κλατάρει μια ομάδα αγωνιστικά, ήταν αυτός, έτσι, για το ότι από το τέταρτο σετ και μετά η ομάδα δεν ήταν αυτή που ήταν στα πρώτα δύο. Είτε με τον Παναθηναϊκό, είτε με την ΑΕΚ, είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με τον Εθνικό. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να πω ότι συνέβη. Έφταξε αυτό, ναι. Έφταξε στην κόψη του ξηραφιού 13-15. Απλώς όλη αυτή η διαδικασία με τα 3-2 σετ υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Σίγουρα ένας παράγοντας είναι ο ψυχολογικός, ότι μετά από κάποια χαμένα σε παιχνίδια που έχουν πάει στο 3-2 πιέζεσαι και ψυχολογικά να μην χάσω το επόμενο 3-2 μάτς. Ναι. Αυτή είναι μια πίεση ψυχολογική. Ένα δεύτερο είναι ότι, όπως είχα πει, ότι υπήρχαν πολλά λάθη διαιτητικά. Δηλαδή πέρα από το ότι... Ειδικά στην Αλεξανδρούπολη, που ο πολλής κόσμος δεν έχει εικόνα. Όχι, και με τον Παναθηναϊκό. Και με τον Παναθηναϊκό, ναι. Υπήρχαν πολλά λάθη, και με την ΑΕΚ στην Αθήνα υπήρχαν πάρα πολλά λάθη. Συν ότι έχουμε αυτό το... την κακή, ας πούμε... δημιουργήσαμε την κακή παράδοση στο 3-2, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πλέον και τα διαιτητικά λάθη. Δεν το λέω σαν δικαιολογία. Προς Θεού δεν θέλω να ακουστεί σαν δικαιολογία ότι, αλλά υπάρχει και αυτό. Και γίνομαι πολλές φορές και κακός ως προς διαιτητές, δηλώνοντας κάποια πράγματα. Και γίνομαι το μαύρο πρόβατο πολλές φορές της διαιτησίας. Εντάξει, όταν λέτε την αλήθεια δεν σας απασχολεί αυτό. Ακριβώς. Για το τι θα πούν οι άλλοι. Τα βλέπουν όλοι. Ήταν μια σειρά και μια αλληλουχία πραγμάτων που συνετέλεσε στο να χάνονται τα παιχνίδια 3-2. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό έδειξε η ομάδα, βέβαια ανακάμψαμε, το θέλαμε πάρα πολύ όλοι, μας πείσμωσαν όλα αυτά τα κακά αποτελέσματα, ίσως μας πείσμωσαν και κάποια κακά και αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν για την ομάδα. Δυστυχώς αρκετά το τελευταίο διάστημα. Ακριβώς, και νομίζω ότι το 3-0 ήταν για μας ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και εν ώψη των παιχνιδιών της Ευρώπης. Σας ενόχλησε όλο αυτό το κλίμα που εισπράξατε? Λυπάμαι που το λέω, μέσα από τα social media, μέσα από σχόλια, μέσα από διάφορα, που η ομάδα έχανε το ένα μάτς πίσω από το άλλο στο tie break, σε παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα, σε ένα πρόγραμμα που δεν το είχε κανείς. Δεν ξέρω πόσες ομάδες βγάζουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ο κόσμος, εντάξει, σίγουρα μένει. Είχα μιλήσει εγώ αρχικά για συγκομιδή βαθμών σε κάθε παιχνίδι. Αυτό που είχα συζητήσει γίνεται. Μπορεί η ομάδα να έχει τηθεί, αλλά έχει τέτοια συγκομιδή βαθμών που δεν την αφήνει να παραμείνει πίσω στη βαθμολογία. Είναι τρίτος, ναι. Το τρίτος είναι λίγο, και αυτό είναι λίγο σχετικό, γιατί θα γίνουν κάποια... Με τα ρεπό θα αλλάξει, ναι. Ρεπό. Ναι. Κάποιες ομάδες βέβαια θα παίξουν σε αυτά τα ρεπό μεταξύ τους. Δηλαδή είναι ένα μπέρδεμα. Αλλά το ότι εμείς σε κάθε παιχνίδι δεν φεύγουμε με άδεια χέρια, στα εκτός έδρας παιχνίδια που η ομάδα έδειχνε μια παθογένεια πέρσι, το ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, έχουμε φέρει 3-2 παιχνίδι, δύο φορές έχουμε φέρει βαθμούς πίσω με 3-2 μάτς και με την ΑΕΚ και με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και με την Κομωτινή που κερδίσαμε, νομίζω ότι αυτό δείχνει και κάποια πολύ σημαντικά και θετικά στοιχεία
σε σχέση με τα περσινά. Σίγουρα το 3-2 του με τον Παναθηναϊκό είναι αυτό που μας πείραξε πάρα πολύ εντός έδρας. Γιατί είναι από 2-0 γι' αυτό. Ακριβώς. Γιατί ήταν από 2-0 και είχαμε στα χέρια μας τη νίκη και όχι μόνο τη νίκη και την καθαρή νίκη. Αυτό ίσως είναι το περισσότερο που θεωρώ και μας πείραξε, γιατί ήρθε και κόσμος πάρα πολύ στο γήπεδο. Γέμισε το γήπεδο. Ο κόσμος σίγουρα απογοητεύτηκε μετά από μια τέτοια ήττα. Και φυσιολογικό είναι να συμβεί αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πλέον αυτό πέρα... λίγο μας άγχωσε και επανήλθαμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Βγήκε πείσμα στην Κομωτινή, γιατί είδαμε και παίχτες να ανεβάζουν παρά τον πόνο τους, παρά τα προβλήματά τους. Προς τιμή τους αυτό που μας είπε, ότι κανείς δεν είπε coach πονάω δεν θα μπω. Όλοι θέλαν να παίξουν και όλοι παίξανε. Και κερδίσανε και μια ομάδα που κάνει ζημιές φέτος. Έκοψε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, κέρδισε την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής πέρασε 0-3 από εκεί. Κέρδισε την Κηφισιά, έχασε 3-2 από την Κηφισιά, ναι. Μέσα στην Κηφισιά που ξέρουμε πόσο δύσκολη έδρα είναι η Κηφισιά. Πήρε σετ από τον Ολυμπιακό, κόντεψε να πάρει και βαθμό στον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι μια ομάδα πολύ αξιόμαχη και άμα συνεχίσει έτσι θα και άλλες ομάδες θα γκελάρουν στην Κομωτίνη. Δηλαδή θα κάνουν και άλλοι. Απλώς ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι, τόσο απόλυτοι σε αυτό που πρέπει να κάνουμε, που δεν επιτρέψαμε σε καμία περίπτωση να σκεφτεί η Κομωτινή ότι μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα αυτό ή να γυρίσει ένα μάτ. Δεν της το αφήσαμε σε καμία κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι και αυτό ήταν το βασικό και αυτή ήταν η διόρθωση που είχαμε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Ότι είχαμε μεγάλη διάρκεια. Mm-hmm. Σας ανακουφίζει το πρόγραμμα. Γιατί μετά την Μπενφίκα, τα δύο μάτ με Μπενφίκα, στο πρωτάθλημα είναι τα δύο ρεπό νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, με ανακουφίζει λίγο το ότι μετά τα δύο παιχνίδια της Μπενφίκα, ό,τι και αν συμβεί στα δύο, θα έχουμε μετά, έχουμε σε 10 μέρες ξαναπαίζουμε παιχνίδι. Οπότε θα ανασυνταχτούμε σαν ομάδα. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Δηλαδή θα καταφέρουμε εκεί πέρα να δώσουμε κάποια ρεπό στους αθλητές, τα οποία δεν έχουν πάρει τα παιδιά, να αφοσιωθούν στους τραυματισμούς τους και να επανέλθουν μετά στο παιχνίδι με τον Μαυροχαϊκό, που και αυτό είναι εκτός έδρας. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, βέβαια. Για να θυμηθούμε το πρόγραμμα, για να το υπενθυμίσω. Αλεξανδρούπολη εκτός, Κομωτινή εκτός, Παμβοχαϊκός εκτός. Δηλαδή τρία συνεχόμενα εκτός. Συν τα τέσσερα με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό προηγήθηκαν. Έτσι. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Πολύ. Και με την Ευρώπη τώρα που έρχεται μπροστά μας. Αλλά η πρόκληση coach για την Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη. Μακάρι. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλη. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι καταφέρουμε μετά από πολλά χρόνια. Ναι. Να ξαναευγεί ο Ηρακλής στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω για το Σύλλογο. Αυτό δείχνει την προσπάθεια που έκανε η διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια, που και αυτή έχει δεχτεί κατά καιρούς πολύ μεγάλη κριτική, και όμως καταφέραμε να ξαναβγάλουμε την ομάδα στην Ευρώπη, να φτάσουμε τον Ηρακλή σιγά σιγά, αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορούμε να συζητάμε από τη μια μέρα στην άλλη ο Ηρακλής να κάνει 10 σκαλιά, να ανέβει 10 σκαλιά. Σκαλί. Κάθε χρόνο να βάζουμε και ένα λιθαράκι να πάμε παραπάνω στην ομάδα του Ηρακλή. Αλλά αυτό θέλει βέβαια και στήριξη. Και στήριξη από όλο τον κόσμο. Κανένας δεν περισσεύει στον Ηρακλή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Έτσι ακριβώς. Κανένας δεν περισσεύει. Έτσι ακριβώς είναι. Καλό ταξίδι αύριο νωρίς το πρωί, η πτήση σας. Και με το καλό, γιατί ξέρετε ότι και την Πέμπτη υπάρχει και μια 9 ώρη εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι για τα 110 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα προλάβετε να δώσετε το παρόν στην εκστροφή. Δυστυχώς επιστρέφουμε αργά από το να μας κάνετε ένα δώρο γενεθλίων, να μας κάνετε, αν μπορούμε. Εγώ προσωπικά, άμα καταφέρω, οι αθλητές είναι πολύ πιο δύσκολο. Εγώ προσωπικά όμως, άμα καταφέρω και είναι μια νορμάλ η ώρα που θα επιστρέψουμε, σίγουρα θα δώσετε το παρόν. Θα δώσω το παρόν σε αυτήν την εκδήλωση. Μακάρι να έρθει την Τετάρτη το δωράκι για τα γενέθλια του Ηρακλή. Γιατί το ευχόμαστε όλοι και εμείς σίγουρα αυτό θα προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλό ταξίδι. Και κάτι τελευταίο. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Το είπα και στις δηλώσεις μου, αλλά θέλω να το αναφέρω ζωντανά. Ένας ακόμα πολύ σημαντικός λόγος αυτό και μας έδωσε πάρα πολύ δύναμη, και όχι μόνο σε μένα και στα παιδιά και σε όλα, είναι ότι θέλαμε να παίξουμε και για τον Απόστολο. Για τον Απόστολο, βεβαίως. Και μπράβο σε όλους. Θέλω να το πω και δημόσια και στο ραδιόφωνο, για έναν άνθρωπο ο οποίος, αυτό ήταν το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, έστω να παλύνουμε για λίγο
για πάρα πολύ λίγο. Ή να, τον πόνο που έχει είναι αφιερωμένη, όπως είπα, 100% η νίκη σε αυτόν, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τρέχει, έχει τρέξει πάρα πολύ για τον Ηρακλή, αγαπάει τον Ηρακλή, αγαπάει το βολεϊκό Ηρακλή, αγαπάει αυτά τα παιδιά και έχει δώσει, πάρα πολλά. Και, και παράλληλα πέρναγε και σήκωνε και ένα δικό του σταυρό. Παράλληλα με όλη αυτή τη βοήθεια που έδινε στην ομάδα μας, ξέραμε ότι έχει ένα τεράστιο πρόβλημα η οικογένειά του. Και γι' αυτό αξίζει, είναι το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε, είναι να αφιερώσουμε αυτή τη νίκη στον Απόστολο Μαυακίδη. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Και για την κουβέντα και για την αφιέρωση. Και περιμένουμε το δωράκι, coach, για τα γενέθλια. Θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε. Μακάρι, μακάρι, με το καλό. Καλό ταξίδι αύριο. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Γιάννη Ορφανό.